πώς να βάλω μουσική στις ιστορίες Instagram. Οι ιστορίες μου είναι βαρετές, δεν έχουν μουσική. Βλέπω άλλες ιστορίες και ζηλεύω, θέλω κι εγώ μουσική. Σήμερα λοιπόν θα σου δείξω βήμα-βήμα πώς να το κάνεις. Γεια σου, είμαι η Ματίνα Καμπακίδου και σε καλωσορίζω στο κανάλι. Μαζί μου μαθαίνεις πώς να χειρίζεσαι έξυπνα τα social media για την προώθηση της δικής σου επιχείρησης. Γι' αυτό, κάνε εγγραφή στο κανάλι και κλείξε το καμπανάκι για να μην χάνεις κανένα καινούριο βίντεο που ανεβάζω. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς θα βάλεις μουσική στις ιστορίες του Instagram. Λοιπόν, η εφαρμογή λέγεται Storybeat. Είτε έχεις Android είτε έχεις iPhone, μπορείς να την κατεβάσεις και να βάλεις μουσική στην ιστορία σου. Πατάμε πάνω στην εφαρμογή, την ανοίγουμε και εδώ βλέπουμε ότι λέει Add music to photos or videos, δηλαδή βάλε μουσική στις φωτογραφίες και στα βίντεο. Πατάμε λοιπόν πάνω, επιλέγω μια από τις φωτογραφίες, θα επιλέξω αυτή την κοπέλα, πατάω πάνω δεξιά Next, αμέσως τη μετατρέπει σε βίντεο και για να βάλω μουσική πατώ κάτω δεξιά το Syn. Εδώ μου λέει Search music, πατάω πάνω στο πρώτο που λέει ψάξε για μουσική. Και πρέπει να επιλέξω μια από αυτές τις μουσικές. Αν πατήσω πάνω στην εικόνα από την αριστερή μεριά, ακούω τη μουσική. Αν πατήσω την βάζω στην ιστορία μου. Εδώ η ιστορία είναι έτοιμη. Μπορούμε να πατήσουμε πάνω δεξιά Save. Και μας έχει ένα βελάκι κάτω δεξιά, το οποίο πατώντας μπορούμε να το κοινοποιήσουμε. Πατάμε λοιπόν δεξιά και μας δίνει 4 τρόπους. Οι 3 πρώτοι είναι με πληρωμή, ο τελευταίος είναι δωρεάν, εμείς αυτόν θα χρησιμοποιήσουμε πάντα. Απλά πρέπει να δούμε κάποια διαφήμιση. Πατάμε λοιπόν το κόκκινο κουμπί που λέει Share Video Now και εδώ μας δείχνει τη διαφήμιση. Περιμένουμε να τελειώσει και πατάμε χ. Η διαφήμιση έχει τελειώσει και το βίντεό μας είναι έτοιμο. Μας δίνει τώρα τις επιλογές, αν θέλουμε στο Instagram Story, στην ροή μας, στο WhatsApp, στο Facebook ή ακόμη να κάνουμε και save, να σώσουμε το βίντεο στο κινητό μας. Μπορούμε να πατήσουμε κατευθείαν το Instagram Story. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ιστορία μας έχει ανέβει στις ιστορίες του Instagram. Από αυτό το σημείο και μετά μπορούμε να συνεχίσουμε να φτιάχνουμε την ιστορία μας όπως θέλουμε, δηλαδή με emoji, με να γράψουμε κάτι. Αν δεν ξέρεις να φτιάχνεις ιστορίες, μπορείς να δεις τα βίντεό μου, θα τα βρεις πάνω στα προτινόμενα και ιστορίες για αρχάριους και πώς να κάνεις κολλάζ με πολλές φωτογραφίες και πάρα πολύ εύκολα μπορείς να προσθέσεις μουσική. Γράψε μου κάτω στα σχόλια, έχεις βρει άλλο τρόπο για να βάζεις μουσική στις ιστορίες του Instagram? Αν ναι, ποιον? Ο επόμενος τρόπος που μπορείς να ανεβάσεις ιστορία στο Instagram με μουσική είναι το TikTok. Δηλαδή, εφόσον είσαι στο TikTok, για όσους δεν ξέρουν, το TikTok είναι μια καινούργια πλατφόρμα που ανήκει στα social media και μπορείς να δημιουργήσεις μικρά βιντεάκια ενός λεπτού. Μπορείς να ανεβάσεις ένα βιντεάκι εκεί και από εκεί, από το TikTok, να το κάνεις κοινοποίηση και στις ιστορίες του Instagram. Λοιπόν, εδώ βρισκόμαστε μέσα στο βίντεο. Θα δούμε κάτω δεξιά, υπάρχουν 3 τελίτσες. Αυτές, αν τις πατήσουμε πάνω, ανοίγει η δυνατότητα να κοινοποιήσουμε στο Instagram. Πατάμε πάνω εκεί που λέει Instagram και αμέσως αυτό μας κατευθύνει στο Instagram πάλι και μας δίνει επιλογή την ιστορία ή το ηρωή. Αν πατήσουμε ιστορία, μας ανοίγουν οι ιστορίες και μπορούμε και εδώ να συνεχίσουμε όπως κάθε φορά, να βάλουμε δηλαδή emoji, να γράψουμε αυτά που θέλουμε. Και για σένα που σκέφτεσαι να ξεκινήσεις το Instagram, έχω ετοιμάσει ένα δωρεάν οδηγό, όπου θα μάθεις ποιες είναι οι σωστές ώρες για να κοινοποιείς, πώς μπορείς να αναπτύξεις τους followers σου και γιατί πρέπει να χρησιμοποιήσεις hashtags. Θα τον βρεις κάτω στην περιγραφή. Αυτοί ήταν οι τρόποι που μπορείς να βάζεις μουσική στις ιστορίες του Instagram και πλέον οι ιστορίες σου δεν θα είναι καθόλου βαρετές. Μέχρι την επόμενη φορά, να είσαι καλά!